Και πάμε για το γλυκάκι της ημέρας, σουφλέ σοκολάτας Black Forest. Το σουφλέ θα γίνει τόσο πλούσιο εσωτερικά, θα λιώνει στο στόμα, μαζί με τα κεράσια και όλα τα υπόλοιπα θα είναι το πιο ιδιαίτερο σοκολατένιο γλυκό που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σουφλέ Black Forest θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια γάλα, μία κουταλιά της σούπας Corn Flour, 150 γραμμάρια κουβερτούρα, 3 κρόκους από μεσαία αυγά, 3 ασπράδια από μεσαία αυγά, μία πρέζα αλάτι, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 200 γραμμάρια γλυκό του κουταλιού βύσσινο, 100 γραμμάρια σαντιγί και κουβερτούρα τριμμένη. Λοιπόν, έχω μία κατσαρόλα και θα ρίξω μέσα το γάλα μαζί με το corn flour. Βλέπετε ότι το κάνω εκτός φωτιάς. Ανάβουμε τη φωτιά και επειδή το γάλα μας από μόνο του σαν υλικό, με το βάλουμε σε μία κατσαρόλα, τι τάση έχει? Έχει την τάση να κολλάει στον πάτο της κατσαρόλας. Από τη στιγμή που βάλουμε και corn flour μέσα, τι έχει το μείγμα μας την τάση? Να κολλάει 3 φορές πιο πολύ στον πάτο της κατσαρόλας. Οπότε τι κάνουμε? Θέλουμε να ζεστάνουμε το μείγμα σε σιγανή φωτιά μέχρι που να αρχίσει να πίζει και ουσιαστικά να μην το κάψουμε. Οπότε ανακατεύω σιγά σιγά μέχρι που να πίξει. Λίγο ακόμα. Κοιτάξτε εδώ, ήδη στην κατσαρόλα φαίνεται ότι αφήνει σημάδια από την κρέμα. Το βλέπετε? Αυτό είναι το σημείο που ξέρω ότι το μείγμα μου είναι έτοιμο. Τώρα, έτσι όπως είναι, το ρίχνω με μία μαρίς μέσα, στη σοκολάτα. Το βλέπετε? Έχει γίνει σαν μία κρεμούλα. Τέλεια. Και ανακατεύω μέχρι που να λιώσει η σοκολάτα. Εδώ. Όπως βλέπετε, τη σοκολάτα μου την έχω ψιλοκόψει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό το λόγο κατευθείαν λιώνει με το που ρίχνω την κρέμα με το corn flour. Το βλέπετε? Και έχω κάνει μία ωραία πάστα. Τη βλέπετε? Είναι πάρα πολύ απλή συνταγή. Τα έχετε όλα τελικά στο σπίτι, απλά πρέπει να δώσετε σημασία ακριβώς στο τι κάνω. Τώρα, έχω 3 αυγά όπου θα χωρίσω ασπράδια και κρόκους. Τους κρόκους θα τους ρίξω μέσα στο μείγμα της σοκολάτας και τα ασπράδια θα τα ρίξω μέσα στον κάδο του μίξερ. Εδώ. Ασπράδι πάει στο μίξερ και ο κρόκος πάει στη σοκολάτα. Ασπράδι πάει στο μίξερ και ο κρόκος πάει στη σοκολάτα. Ασπράδι πάει στο μίξερ και ο κρόκος που πάει, Μίτσο? Στο μπολ. Πολύ καλά τα είπες. Τώρα, σε περίπτωση που πέσει λίγος κρόκος μέσα στα ασπράδια, τι κάνουμε? Ξαναπάμε από την αρχή. Δεν θέλω καθόλου κρόκο μέσα στα σπράδια, γιατί θέλω να φρατέψει πάρα πολύ η μαρέγκα μου. Θα ρίξω μία πρέζα αλάτι. Εδώ. Τη ζάχαρη. Σταδιακά. Ξεκινάω με λίγη δόση και θα προσθέσω σε 3 δόσεις θα το βάλω. Οπότε προσθέτω το 1/3. Χτυπάω στο μίξερ μέχρι που να φρατέψει και μόλις αφρατέψει ρίχνω το άλλο 1/3. Μόλις ξαναφρατέψει, ξαναρίχνω το άλλο 1/3 μέχρι που να τελειώσει η ζάχαρη. Όση ώρα χτυπάω τη ζάχαρη, θα ανακατέψω και τους κρόκους με τη σοκολάτα. Την επινόηση του σουφλέ σοκολάτας θεωρούν δική τους δύο πλευρές. Από τη μία, ο γνωστός γαλλοαμερικάνος σεφ Jean-Georges von Gerichten υποστηρίζει ότι ανακάλυψε το σουφλέ σοκολάτας ή το Molten Chocolate Cake στη Νέα Υόρκη το 1987, όταν από αφηρημάδα έβγαλε νωρίτερα από το φούρνο ένα κέικ που έψινε. Όμως ο Γάλλος σεφ και σοκολατιέ Ζακ Τορές το καταρρύπτει, λέγοντας ότι αυτό το γλυκό υπήρχε ήδη στη Γαλλία ως φοντάν των σοκολά. Η μαρέγκα μου έχει αφρατέψει και θέλω εδώ πέρα να δοκιμάσετε. Πρέπει να είναι εντελώς απαλή και να μην νιώθετε ούτε έναν κόκο ζάχαρη. Σε περίπτωση που νιώθουμε έναν κόκο ζάχαρη, τι κάνουμε, φίλε Μπελέση? Ξαναχτυπάμε. Ακριβώς. Ξαναχτυπάμε. Δεν θα αφήσουμε να πάει καθόλου χαμένη από τη μαρέγκα, τη χρειαζόμαστε όλοι και είναι πολύ σημαντικό άπαξ και ενώσουμε αυτό με αυτό το μείγμα να είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε κατευθείαν τα σουφλέ. Εντάξει, τα σουφλέ είναι κάτι μοναδικό. Πρέπει να τους δώσουμε σημασία και υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι ο βασιλιάς περιμένει το σουφλέ και όχι το σουφλέ το βασιλιά. Οπότε, φτιάχνουμε τα σουφλέ, τα βάζουμε στο φούρνο και δεν λένε οι καλεσμένοι, οκ, θα πάμε σε λίγο το γλυκό. Δεν έχει τέτοια, φίλε Μπελέση.
πρέπει να είναι στη θέση τους για να τους σερβίρουμε. Οπότε, είμαστε αποφασισμένοι. Πάμε. Αφήνω αυτό δίπλα. Και έχω τα ράμεκιν εδώ πέρα, τα ωραία τα πύληνα που ψήνουμε το σουφλέ μέσα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τα βουτυροζαχαρώσουμε πάρα πολύ καλά. Παίρνουμε βουτυράκι σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν θα βάλετε πάρα πολύ βούτυρο. Θέλουμε να υπάρχει βούτυρο, αλλά δεν θέλουμε να έχει πάρα μα πάρα πολύ βούτυρο, γιατί θα βγουν στο τέλος λιπαρά τα γλυκά μας. Και δεν θέλουμε. Βάζω στην αρχή λίγο βουτυράκι, θα δείτε. Και μετά πολύ σιγά θα βγάλω το παραπανίσιο. Πρέπει να βουτυροζαχαρώσουμε πάρα πολύ καλά για να φουσκώσουν τα σουφλέ. Γιατί τι γίνεται. Θα σου το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Το σουφλέ είναι ένα μείγμα που έχει την τάση να σηκώνεται ψηλά. Θέλει να φουσκώσει, να φουσκώσει, να φουσκώσει. Σε περίπτωση που βρει αντίσταση, δηλαδή το περίμαχο σκεύος ή το σκεύος που χρησιμοποιήσουμε δεν έχει βουτυροζαχαρωθεί, θα βρει και αντίσταση. Οπότε τα πλαϊνά θα κρατάνε το σουφλέ και δεν θα τα αφήνουν να φουσκώσουν. Αυτό δεν προσπαθεί, αλλά τα άλλα θα το κρατάνε στη θέση του. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε την επιφάνεια γύρω-γύρω να γλιστράει, φίλε μπελές. Να φύγει το σουφλέ, να φουσκώσει, να πάει στα ουράνια. Και το παραπανίσιο βούτυρο το αφαιρώ. Δεν θέλω να έχει παραπάνω βούτυρο μέσα. Θέλω να έχει βούτυρο ίσα-ίσα. Αλλά να έχει παντού. Άμα δεν το κάνουμε σωστά σε αυτό το σημείο, τα σουφλέ μας δεν θα φουσκώσουν. Τέλεια. Λοιπόν. Και τώρα, αντί για αλεύρι που θα βάζαμε κανονικά, τι θα βάλουμε εδώ πέρα, ζάχαρη. Όπως βλέπετε, γενικά στη σουφλέ δεν βάλαμε καθόλου αλεύρι, δεν έχει καθόλου αλεύρι μέσα, οπότε θέλω να δώσετε προσοχή. Λοιπόν, ρίχνουμε ζάχαρη στο ένα μπολάκι, εδώ, και καθώς ρίχνουμε ζάχαρη, γυρνάμε και ρίχνουμε όλη τη ζάχαρη που περισσεύει στο επόμενο. Κοιτάξτε. Τέλεια. Πώς το βλέπετε, βούτυρο ζαχαρωμένο, τέλειο. Τέλειο. Πάμε τώρα στο επόμενο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, πάλι παίρνουμε μπροστά μας το άλλο. Γυρνάμε, αφήνουμε τη ζάχαρη να πάει παντού και ρίχνουμε στο επόμενο. Πάει και αυτό. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το στάδιο με τη ζάχαρη και το βούτυρο μπορείτε να το έχετε έτοιμο από πριν. Δεν χρειάζεται να το κάνετε εκείνη την ώρα. Αυτά πάνε στην άκρη. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν. Παίρνουμε λίγο από τη μαρέγκα, περίπου μία έτσι μεγάλη κουταλιά, τη θυσιάζουμε μέσα στη σοκολάτα για να αραιώσουμε λίγο το μείγμα, εδώ, κοιτάξτε. Θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο εύκολο, στο ανακάτεμα. Οπότε με το που ρίξουμε την πρώτη μαρέγκα, βλέπουμε ότι κατευθείαν από σκούρο χρώμα, έχει ανοίξει λίγο το χρώμα της σοκολάτας, αλλά δεν μας πειράζει, αυτό θέλουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε την υπόλοιπη. Και μόλις ρίξουμε την υπόλοιπη, τι πρέπει να κάνουμε, απλές κινήσεις. Πρέπει σιγά σιγά να ανακατέψουμε όλα τα υλικά. Δεν θα το κάνουμε με τη Μαρίς, θα το κάνουμε με μία κουτάλα. Εδώ, ανακατεύω. Και δεν πρέπει να είστε σε αυτό το σημείο έτσι αιμονικοί. Δεν χρειάζεται να διαλυθεί τελείως η μαρέγκα μέσα στη σοκολάτα και κάποια κομματάκια να δείτε. Μην αρχίσετε να ανακατεύετε μέχρι που να διαλυθούν και τα τελευταία κομματάκια. Γιατί τι θα γίνει. Θα χαλάσουμε όλο τον όγκο από το σουφλέ μας. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είμαστε μια χαρά. Και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα φορμάκια μας. Και παίρνουμε τη σακούλα ζαχαροπλαστικής, αδειάζουμε όλο το μείγμα μας, εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχουν κάποια σημεία που η μαρέγκα δεν έχει λιώσει τελείως, σωστά. Τι είπαμε μπελέσει, δεν μας πειράζει. Καθόλου. Δεν μας πειράζει. Δημήτρη, μπορείς να έρθεις λίγο να με βοηθήσεις. Θα κρατήσω εγώ τι θέλεις. Ρίξε μου το μείγμα. Είναι στρόγγυλο. Όσο και να το γυρίσεις πάλι, το ίδιο πράγμα είναι. Ωραίος. Απλά ήθελα να σε κάνω χρήσιμο στην εκπομπή. Έγινε ο Διονύσης, να γίνεις και εσύ λίγο. Δεν μπορείτε να τρώτε όλη την ώρα χωρίς να βοηθάτε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μείνει στο κουβαδάκι, τόσο περισσότερο θα μείνει για να φας εσύ. Ωραία. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι όπως είναι, κόβουμε τη σακούλα μας εδώ. Γεμίζουμε μέχρι τη μέση. Και όπως βλέπετε, το κάνω με τρόπο που να μην ξύνω τα πλάγια από το μπολάκι μου. Γιατί άμα τα ξύνω, ουσιαστικά όλο το σεμιζάρισμα θα φύγει. Εδώ. Και εδώ, και εδώ. Λοιπόν, βάζω μέχρι τη μέση και αυτό που θέλω να κάνω με το που βάλω μέχρι τη μέση, παίρνω, χτυπάω, παίρνω, χτυπάω, παίρνω και χτυπάω. Και τώρα
Γεμίζω μέχρι πάνω-πάνω. Εδώ. Βέβαια, εγώ χρησιμοποιώ τη σακούλα όχι μόνο για λόγους ευκολίας, γιατί το βάζω πιο εύκολα στο μπολάκι, αλλά και άμα το βάλουμε τη σακούλα και δεν το βάζουμε το κουτάλι, δεν τρίβουμε την επιφάνεια γύρω-γύρω από το σουφλέ, οπότε φουσκώνουν καλύτερα το σουφλέ μέσα στο φούρνο. Τέλεια. Ωραία. Πριν βάλουμε τα σουφλέ στο φούρνο, πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Θα σας δείξω αμέσως. Όπου ουσιαστικά πρέπει να ισιώσουμε το πάνω μέρος, γιατί σε περίπτωση που δεν είναι ίσιο, τα σουφλέ θα σηκωθούν στραβά. Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι, παίρνουμε το σουφλέ με μία σπάτουλα, τα ισιώνουμε από πάνω, εδώ, και μόλις ισιώσετε, παίρνετε το δάχτυλό σας και βοηθάτε στο χείλος να μπορέσει να πάει προς τα πάνω του σουφλέ. Οπότε, τι κάνουμε, παίρνουμε λίγο στην άκρη, εδώ, και βοηθάμε το μείγμα για να μπορέσει να φουσκώσει. Εδώ. Το βλέπετε? Ένα. Ισιώνουμε. Και καθαρίζουμε το γύρω-γύρω. Πάμε στο επόμενο, εδώ. Τέλεια. Πώς το βλέπουμε? Έτοιμο για το φούρνο? Στους πόσους είναι ο φούρνος μας? 200. Θέλω να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Ανοίγουμε, κλείνουμε κατευθείαν, ψηλά η σχάρα, ο φούρνος μας στον αέρα και εξαρτάται καθαρά με το πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας. Μπορεί να πάρει από 8 έως 12 λεπτά. Στα 8 λεπτά ελέγχουμε και λίγο πιο άψητο να βγει το σουφλέ μας κάνει. Παραψημένο δεν μας κάνει. Να θυμόμαστε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μην έτσι μου πείτε μετά ότι έκανα κάτι λάθος. Με το που βγάλουμε το σουφλέ από το φούρνο τι κάνει? Πέφτει. Ό,τι και να κάνουμε. Θα πέσει. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γρήγοροι, ετοιμοπόλεμοι όλοι εδώ για να φάμε τα σουφλέ. Εντάξει? Να δούμε ποιος θα κάνει πλάνα. Τέλεια. Λοιπόν, σταυρώνουμε γρήγορα. Γεια σας. Και τα σουφλέ μου είναι έτοιμα. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Παναγία μου. Θέλω να σας δείξω πώς είναι εσωτερικά. Κοιτάξτε. Έχει την τέλεια υφή. Θα κάνω μια μικρή τρύπα. Γιατί... Δεν υπάρχει. Γιατί θα ρίξω μέσα όλο το κεράσι, το Kirsch, για να το κάνουμε Black Forest. Και από πάνω τι θα ρίξω? Θα ρίξω λίγο σαντιγί. Και βουαλά. Για το σουφλέ Black Forest, σε κατσαρόλα βάζουμε το γάλα μαζί με corn flour σε χαμηλή φωτιά. Ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να δέσει το μείγμα. Σε μπολ βάζουμε την κουβερτούρα ψιλοκομμένη και προσθέτουμε το ζεστό γάλα. Ανακατεύουμε με μία μαρίς για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε τους κρόκους στο μπολ και ανακατεύουμε. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε τα ασπράδια, αλάτι και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη σε δόσεις μέχρι να έχουμε μια σφιχτή μαρέγκα. Βάζουμε μία κουταλιά από τη μαρέγκα στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε την υπόλοιπη μαρέγκα και ανακατεύουμε απαλά. Βουτυροζαχαρώνουμε τα ράμεκιν, μεταφέρουμε το μείγμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, γεμίζουμε 6 ράμεκιν και ψήνουμε για 8 με 10 λεπτά στους 200 βαθμούς. Σερβίρουμε αμέσως με το γλυκό του κουταλιού, σαντιγί και κουβερτούρα τριμμένη. Και τώρα γρήγορα. Ελάτε γρήγορα, γιατί τα σουφλέ δεν περιμένουν. Και ο βασιλιάς περιμένει σουφλέ. Έλα. Σοκολάτα δεν θα βάλεις τριμμένη? Έλα βρε, δοκίμασε την. Βάλε λίγο. Και να βάλω τη σοκολάτα δεν έχει τίποτα. Ελάτε. Έλα. Αυτό που θα νιώσεις. Ναι. Μην πάρεις για τη σαντιγιά, σήμερα κάνω μια μπουκίτσα εδώ. Έλα, κάνε. Κοίτα εδώ. Το βλέπεις? Αυτό είναι το πρόπερ το σουφλέ. Έφυγες. Όπω. Κοιτάξτε εδώ, το σουφλέ σπάει. Έτσι πρέπει να είναι. Περίμενε. Είναι αέρινο, δεν έχεις κάτι να δαγκώσεις το σουφλέ. Το σουφλέ είναι αέρας. Έφυγες, πάρε και ένα σουφλέ μαζί σου.
Και εδώ πέρα μπαίνουμε πιο μέσα στο σουφλέ. Εδώ. Όσο περνάει η ώρα μπαίνουμε πιο βαθιά. Αυτοί είμαστε. Έφυγες κι εσύ. Έλα εδώ. Με ένα σουφλέ θα σας ταΐσω όλους. Δεν υπάρχει. Εσύ ξαναήρθες. Όχι. Α. Έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου τέτοιο... τέτοιο... Έλα να πάρω μόνος μου. Έλα να φάμε μαζί ρε φίλε. Πού είναι ο Βασίλη. Κοίταξε. Είναι και ο Βασίλης έξω. Ρε Βασίλη. Έλα εδώ να δοκιμάσεις Βασίλη μου. Βασίλη. Πω πω πανά. Κοιτάξτε εδώ. Από τις άκρες μέχρι τη μέση. Γύρω γύρω είναι αφρός. Το βλέπετε. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό. Και σαν δηλαδή. Και δεν με πειράζει να μείνω μόνος μου. Θα τα φάω όλα. Έξι σουφλέ είναι. Σιγά τις θερμίδες. 4 ώρες διάδρομο. Πω πω με τη σαντιγή και το κερασάκι είναι άλλο πράγμα.